Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που προσβάλλει μία στις 10 γυναίκες και απειλεί 4.500 Ελληνίδες κάθε χρόνο. Παρά τη συχνότητά της, η ασθένεια σήμερα αντιμετωπίζεται, αρκεί να διαγνωστεί νωρίς. Το πιο ισχυρό όπλο για την έγκαιρη διάγνωση είναι η ενημέρωση. Έτσι, για ακόμη μία χρονιά, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής θα περπατήσουν συμβολικά ενάντια στον καρκίνο του μαστού με αφορμή το μήνα Οκτώβριο ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΒ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε την πρόεδρο του Συλλόγου Δύναμη Ψυχής, κυρία Ροδίλη Κοκκινάκη, για να μιλήσουμε για το τέταρτο αυτό περπάτημα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Κυρία Κοκκινάκη, να σας καλησπερίσουμε για ακόμη μια χρονιά. Καλησπέρα σας. Η Κομωτινή στην κυριολεξία θα βαφεί στα ροζ την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, που δίνουμε το μεγάλο ραντεβού στην κεντρική πλατεία της πόλης, να περπατήσουμε όλοι για την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του μαστού, την ενημέρωση, και μέσα από αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση να περάσουμε τα μηνύματα της ημέρας. Πείτε μας δύο λόγια για αυτήν την πολύ όμορφη διοργάνωση του συλλόγου σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι στο κανάλι σας σήμερα και για τη στήριξη γενικά που προσφέρετε στο σύλλογό μας και ενημερώνετε τον κόσμο για τις δράσεις μας. Η εκδήλωση φέτος θα ξεκινήσει στις 7, όπως είπατε. Θα είναι όλος ο κόσμος, μαζευτεί ο κόσμος. Θα είναι μικροφωνική για το χαιρετισμό. Καλούμε όλους τους συλλόγους να έρθουν, να κάνουν τις ομάδες τους, να συμμετέχουν μαζί μας. Να κάνουν και ένα χαιρετισμό ότι συμμετέχουν στην εκδήλωση. Θα έχουμε πολλά ροζ μπαλόνια, όπως είπατε. Η νομαρχία μας πάλι θα φωτιστεί, η παλιά νομαρχία μάλλον, θα φωτιστεί ροζ. Ο κ. Τσιρκίδης θα κάνει το περσινό φωτισμό που ήταν υπέροχος. Πολύ ωραία. Θα έχουμε το περπάτημα, φέτος δεν θα είναι χωρίς ήχο. Θα συμμετέχει και το δύο του κυρίου Κόψα. Οπότε θα έχουμε και κρουστά και θα έχουμε και μουσική στο περπάτημα. Στο τέλος του περπατήματος θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία και θα συνεχίσουμε σε ένα πάρτι το βράδυ στο Avant-Garde, που θα υπάρχει μπουφές με πράγματα που θα κάνουν οι εθελόντρες του συλλόγου και θα μας δώσουν και κάποια ζαχαροπλαστεία ή αρτοπία της πόλης και με ένα κοκτέιλ που θα κεράσει το κατάστημα. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο σύλλογός σας είναι ιδιαίτερα δραστήριος και αυτό το βλέπουμε μέσα από τις εκδηλώσεις, τις ημερίδες και όλες αυτές τις δράσεις που κάνετε για την ενημέρωση του κόσμου και πόσο σημαντική είναι η δράση σας πάνω σε αυτόν τον τομέα. Να πούμε ότι αυτή την εκδήλωση την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος της Κομωτινής. Την περιμένει ο κόσμος. Την περιμένει, την αναμένει και τη στηρίζει θερμά. Βέβαια. Και βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Πώς αισθάνεστε εσείς αυτό? Θα χαλάσει ο καιρός φέτος. Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά. Ναι. Πώς αισθάνεστε για την τόσο πολύ μεγάλη αποδοχή και αγάπη του κόσμου και στήριξη για το δουλειά? Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, γιατί αισθάνομαι πλέον ο κόσμος ότι δεν βλέπει τον καρκινοπαθή και νιώθει ότι έχει κάποιον απέναντί του με κάποια ασθένεια που θα κολλήσει κάτι. Πλέον τον αγκαλιάζει και μαζί και προσφέρει. Προσπαθεί να προσφέρει ό,τι μπορεί ο καθένας. Άλλος την αγάπη του, άλλος τον ελεύθερο του χρόνο, άλλος αυτή τη στιγμή που ράβουμε το κορδελάκι μας λένε «Κυρίες, δώστε και εμείς να ράψουμε». Τα μπλουζάκια που έχουμε, βλέπετε ότι έρχεται, πόσο κόσμο τα φοράει, που έρχονται να τα πάρουν, να τα φορέσουν και εκείνη τη μέρα και γενικά νιώθουν περήφανοι που τα φοράνε, δεν τρέπονται να τα φορέσουν επειδή είναι του συλλόγου. Πολύ ωραία. Νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι. Από πού μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος τα μπλουζάκια? Θα μοιράζονται και εκείνη την ημέρα ή μπορεί να τα πάρει από τα γραφεία του συλλόγου πιο μπροστά? Λοιπόν, καθημερινά από τα γραφεία του συλλόγου, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8, εκτός Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο που θα μας έρθει, θα είμαστε στη γιορτή Μελιού, είμαστε καλεσμένοι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Οπότε και Σάββατο και Κυριακή θα υπάρχουν και εκεί. Και όποιος δεν προλάβει να πάρει μετά, την ημέρα της εκδήλωσης. Να πούμε ότι τα μηνύματα της δράσης είναι ποικίλα. Εκτός από την ενημέρωση για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, περνάμε τα μηνύματα και του εθελοντισμού και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και της φροντίδας. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν για το Σύλλογο όλες αυτές οι κοινωνικές εκδηλώσεις και πόσο βοήθησαν τα μέλη του να κοινωνικοποιηθούν ακόμη περισσότερο? Πάρα πολύ. Γιατί βλέπετε ότι συμμετέχει όλος ο κόσμος, δεν ξεχωρίζει ο καρκινοπαθής και μετά ο εθελοντής έρχεται και λέει
ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει να προσφέρει. Δηλαδή, θα έρθει στο σύλλογο, θα πιει μαζί μας καφέ, θα συμμετέχει στις εκδρομούλες που κάνουμε για να περάσουμε και όμορφα. Γιατί δεν είμαστε ένας σύλλογος που τρέχουμε μόνο μέσα στην αρρώστια. Θέλουμε να βγούμε και από την αρρώστια. Βλέπετε ότι και στις εκδρομές συμμετέχουν και άτομα που βλέπουν κάποιοι και κάποιες χωρίς μαλλιά και αισθάνονται και άσχημα. Όχι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να βγουν, να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα. Γιατί η ζωή συνεχίζεται κανονικά ακόμη και μέσα από τη θεραπεία. Κάνεις τη θεραπεία σου, απλά μην κολλήσεις κάποια ίωση και χτυπήσεις λίγο πίσω στη θεραπεία, καθυστερείς τη θεραπεία. Κατά τα άλλα, δεν έχει κάτι ο καρκινοπαθής. Συνεχίζει την πορεία της ζωής του κανονικά. Περνάει την ασθένεια και συνεχίζει. Δεν σταματάει. Απλά προσέχει. Προσέχει στο διάστημα της θεραπείας και μετά προσέχουμε όπως όλοι. Γιατί πρόληψη, ναι μεν είναι αυτό που κάνουμε, λέμε τώρα να κάνουμε μαστογραφία, να κάνουμε υπέρηχο, να κάνουμε ψηλάφιση, να μην το αμελούμε, αλλά πρόληψη είναι και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του καρκίνου, που είναι η σωστή διατροφή, η άσκηση, όχι κάπνισμα, όχι αλκοόλ, δηλαδή πρόληψη κάνουμε από τη μέρα που γεννιόμαστε, πρόληψη δεν κάνουμε ξαφνικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Βέβαια όλα γίνονται με μέτρο, δεν μπορούμε ξαφνικά από το σήμερα να πούμε κάποιον μην κάνεις αυτό, αλλά νομίζουμε ότι με μέτρο όλοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και όλοι μας το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Θέλω να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν και όσοι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στο σύλλογό σας, να γίνουν μέλη ή και φίλοι του συλλόγου, είτε ασθενούν, είτε πάσχουν από την ασθένεια είτε όχι, να δώσετε το δικό σας μήνυμα και να τους προσκαλέσετε. Καλό όποιον θέλει να έρθει στο σύλλογό μας, αυτό που είπατε, είτε είναι καρκινοπαθής, είτε σαν εθελοντής, είτε σαν φίλος, είτε είναι μέλος μιας οικογένειας κάποιου που νοσεί, εμείς είμαστε εκεί να τον υποδεχτούμε. Υπάρχει πλέον και κοινωνική λειτουργός στο σύλλογο, είναι εθελόντρια η κοπέλα. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε μία εθελόντρια σε επιμονή μου βάση. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Είναι λίγο δύσκολο. Αν τα καταφέρουμε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ψυχολόγος όπου θα χρειαστεί. Γιατί ο καρκινοπαθής έχει την ανάγκη για να σταθεί στα πόδια του όταν θα πέσει. Γιατί στην αρχή πέφτεις. Όπως να το κάνουμε, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά σηκώνεσαι γρήγορα και είσαι σταθερός μετά. Είσαι πιο σταθερός. Και ο εθελοντής. Για να μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά του σε αυτό που τη χρειάζεται και να μπορεί να περάσει και μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για να είναι πιο σίγουρος και απέναντι σε αυτόν που θα πάει να τον βοηθήσει. Πολύ ωραία. Οπότε να προσκαλέσουμε ακόμη μια φορά τον κόσμο. Περπατάμε στους δρόμους της πόλης με δύναμη ψυχής για το 2018, την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να συγκεντρωθούμε όλοι στην κεντρική πλατεία της πόλης για να περάσουμε τα δικά μας μηνύματα αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Σας περιμένουμε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία της χρονιάς.